Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Δημήτρης και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Στις 15 Ιουλίου γιορτάζει ο Άγιος Κήρυκας και στην Κλειό Λέσβου διοργανώνονται οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του. Η πρώτη φάση των εορταστικών εκδηλώσεων και όλες έχουν πολύ βαθιές ρίζες μέσα στο χρόνο και αποτελούν έθιμο του χωριού. Και το απόγευμα στις 13 του Ιούλη γίνεται η περιφορά μέσα στο χωριό. Και παλιότερα γινόταν η περιφορά ενός μόσχου. Και μετά ακολουθούν τα καλλιστεία των αλόγων, που τα ωραιότερα βραβεύονται με πλούσια δώρα. Και το σούρουπο ακολουθεί το γλέντι στην πλατεία του χωριού με την παρουσία ζωντανής μουσικής. Την επόμενη ημέρα το απόγευμα, στις 14 του Ιούλη γίνεται ο εισπερινός στο εκκλησάκι του Αγίου, που βρίσκεται στην περιοχή Άκρων Κόρακας, στη Λέσβο. Και οι κάτοικοι και οι καβαλάριδες της γύρω περιοχής συγκεντρώνονται εκεί το βράδυ και ξεκινά το γλέντι με την παρουσία ζωντανής μουσικής μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Την επόμενη ημέρα το πρωί στις 15 του Ιούλη ακολουθεί η Θεία Λειτουργία και κατά το πέρας αυτής, ο ιερέας ευλογεί το παραδοσιακό φαγητό κισκέκ, όπου μοιράζεται σε όλον τον κόσμο. Το τριήμερο των εορταστικών εκδηλώσεων λαμβάνει τέλος με τη διεξαγωγή υποδρομιών. Και παλιότερα ακολουθούσε γλέντι στο καφενείο Τσαμάκια. Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσουμε τις υποδρομίες και την βράβευση των πρώτων αλόγων. We'll be right back.
Παιδιά, τα διστάματα να τελειώσουν. Η πρώτη κούρσα είναι ο αριθμός 1, ο ταξιάρχης Σουπρίμη, με τον αριθμό 7, τη Καραλαμπία του Κοντάρα. Η τρίτη κούρσα είναι ο αριθμός 3, η Ανατολή του Ζαρκλής, με τον αριθμό 5, ταξιάρχη του Καρμίρε. Η τέταρτη κούρσα είναι ο αριθμός 6, ο Βουζούλιας με τον Κωνσταντίνο, με τον αριθμό 2, τον Εφιάλτη του Παπουρτζή. Να κατέβουν τα άλογα κάτω. Ανέρ, μην ξανεβεί κανένας, όποιον μου λέει γίνει τον πεις, μην ξανεβεί κανένας. Η οποία είναι
κυνηγήσει. Είναι ο Κοντάρας με τον Τρίμι. Από ό,τι διακρίνω εδώ, ο Τρίμις είναι μπροστά. Ο Τρίμις πρώτος. Μπράβο Γιώργο. Αργυλής με τη στέλα του Αποστόλου του Τραγιανού. Είναι του Ζαργλή το άλογο με το Αποστόλου τη φοράδα του Τραγιανού. Ο Άγγελος ανεβαίνει μπροστά της Αργλία. Μπράβο Νίκο. Μπράβο Κουστόλη. Είναι η Ανατολή η φοράδα του Ζαργλή με τον ταξιάρχη του Καρμύρη. Από ό,τι διακρίνω δεν θα σταματήσει η φοράδα η Νίκο. Λοιπόν, η Ανατολή του Ζαργλή έχει σπάσει. Πρώτος είναι ο ταξιάρχης από την κούρσα του Λευτέρη. Τέταρτη κούρσα θα φύγει, ο Κωνσταντίνος του Βουζούλια με τον Ιφιάλτη του Παπουρτζή. Έφυγε η τέταρτη κούρσα. Μπροστά είναι το Ανέστη το άλογο, ο Ιφιάλτης. Το άλλο άλογο έσπασε, έχει τελειώσει και την εκδοχή. Λοιπόν, πάμε τώρα για τη διαδικασία του τελικού. Yeah,
Όλοι λέγει. Λοιπόν, να κατέβουν τα άλογα κάτω οι νικητές. Η πρώτη κούρσα είναι το ταξιάρχη του Τρίμη με τον Άγγελο του Ζαρκλή. Και η δεύτερη κούρσα είναι ο Ανέστης ο Παπουργής με τον Ευτέρη τον Καρμύρη. Έλα πίσω Λευτέρ, έλα πίσω. Είναι ο ταξιάρχης του Τρίμη με τον Άγγελο του Ζαρκλή. Κούρσα ξεκίνησε. Βλέπω το Τρίμη μπροστά. Ο Άγγελος έχει σπάσει. Να σταματήσει το άλογο, Νίκο. Έχει σπάσει το άλογο. Νίκο, σταμάτα το άλογο. Πρώτος ο Τρίμης. Λοιπόν, ο εφιάλτης του Ανέση του Παπουργή με το Λευτέρη του Καρμύρη. Η κούρσα ξεκίνησε, βλέπω τον Ανέση μπροστά. Ο Λευτέρης πίσω. Ο εφιάλτης. Ο εφιάλτης είναι ο νικητής της κούρσας. Λοιπόν, να κατέβουν όλα τα άλογα κάτω, να γίνει ο τελικός, να γίνει και για τα τρίτα. Ελα. 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 Ελ
Έχει τσίπης ρε. Έλα το μωρό τέτοιο. Κατέβρι πέτσι. Νίκο. Κατέβα κάτι κι εσύ. Πίσω είναι το καρμύρι το άλογο. Ο Άγγελος είναι μπροστά. Ο Άγγελος της Αργυρίου παίρνει την τρίτη θέση. Έχουμε μια ωραία φούρσα. Είναι η φορά, είναι το άλογο του Ανέση του Τρίμη με το άλογο του Ανέση του Παπουρτζή. Αυτά τα άλογα είναι αδέρφια από ίδια μάνα. Είναι και τα δύο διαξιόλογα άλογα, θα δούμε, πιστεύω να δούμε μια ωραία κούρσα. Λοιπόν, τα άλογα έφυγαν. Βλέπω κάποιο άλογο έχει σπάσει, πρέπει να είναι του Παπουρτζή. Θα το σταματήσω άλογο. Ανεβαίνει ο Γιώργος ο Τρίμης. Μπράβο Γιώργο. Και έχουμε στην πρώτη δεύτερη θέση τον Παπουρτζή και στην τρίτη θέση τον Άγγελο της Αργυρίας. Ο πρώτος νικητής θα πάρει κύπελο Στεφάνη 100 ευρώ καλλινό και 80 κιλά βρώμη. Ο δεύτερος νικητής θα πάρει κύπελο καπίστρι και 50 ευρώ. Ο τρίτος νικητής θα πάρει γιουλάρι και 30 ευρώ. Λοιπόν, να έρθουν τα άλογα να κάνουμε τις απονομές. Την απονομή στα πρώτα θα την κάνει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Στρατής Γελαγώτης, που μας θύμισε και φέτος με την παρουσία του. Δεν
Λοιπόν, πρώτος ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τρίμης παίρνει. Στεφάνη. Κύπελο, 80 κιλά βρώμη. Χαλινό και 100 ευρώ. Τώρα να έρθει. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά και το βάλανε για να ξανάρθουν αυτοί και τα λογά τους. Τη δεύτερη υπονομή θα την κάνει ο Ανδρέας Αξής, αντιδήμαρχος. Μας θύμιζε και αυτός πάλι φέτος με την παρουσία του, όπως κάθε χρόνο. Ο δεύτερος νικητής είναι ο Ανέστης ο Παπουρτζής. Θα πάρει κύπελο, τα πίστρια και 50 ευρώ. Μπράβο παιδιά και τον χρόνο. Λοιπόν, να έρθει ο τρίτος νικητής που είναι ο Άγγελος του Ζαρφινή. Την απονομή θα την κάνει ο πρόεδρος της Κλειούς Γιώργος Ταπιωτέλης. Παίρνει ένα γιουλάρι και 30 ευρώ. Με τον χρόνο παιδιά, θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. iPhone.